Αντώνη, βοήθησέ με. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σε βοηθήσω να καταλάβεις ποιο είναι το καλό σου. Το καλό μου. Ναι, Ήβη. Δεν πρέπει να ρισκάρεις να πας σε δίκη. Αν τη χάσεις, χάθηκες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν αντέχω ούτε μισή ώρα παραπάνω εδώ μέσα. Όμως δεν θέλω να βγω από εδώ σαν δολοφόνος. Και τι σε νοιάζει, τι θα πει ο κόσμος. Άμα θέλεις μπορείς να φύγεις και από την Κύπρο, να πας κάπου που δεν σε ξέρει κανείς. Και να είσαι ελεύθερη. Δεν θα τους κάνω το χατήρι. Αν μείνεις εδώ πέρα και πας φυλακή θα τους κάνεις το χατήρι. Αυτοί αυτό θέλουν, να σε παγιδεύσουν και να σε βάλουν φυλακή. Εσύ αν φύγεις θα τους χαλάσεις τα σχέδια. Θα τους τα χαλάσω ούτως ή άλλως. Πώς, από εδώ μέσα. Ξέρω τι σου ζητάω. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Αλλά απόψε σε παρακαλώ, θέλω να το σκεφτείς. Αντωνή, υπάρχει κάτι μέσα μου που είναι πάρα πολύ δυνατό και πολύτιμο για μένα. Είναι αυτό που με κράτησε τόσα χρόνια ζωντανή στο υπόγειο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αλλά δεν πρόκειται κανένας να μου το αλλάξει. Ακόμα και αν πεθάνω εδώ μέσα, θα πεθάνει και αυτό μαζί μου. Το έχεις δίκιο. Σκέψου το. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρεις τη σωστή απόφαση. Αγαπητό μου Ρεμάλη. Αγαπητό μου αφεντικό. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω γιατί δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Τι θες? Δεν χρειάζεται να το πεις, Φράγκα. Αυτή δεν είναι η πρώτη και η τελευταία κουβέντα κάθε φορά που συναντιόμαστε. Φράγκα. Ναι, αλλά κάθε φορά μου βγάζει την ψυχή αν το δώσει. Θες να ζήσεις τη μεγάλη ζωή, Αλεξάνδρα. Μια ζωή την έχουμε. Σωστά. Τι είσαι λοιπόν διατεθειμένος να κάνεις για να ζήσεις τη μεγάλη ζωή? Θα σταματήσω να σου βγάζω την ψυχή. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για μια γερή μπάζα? Τα πάντα. Πόσο χρόνο είσαι? 32. Λοιπόν, 1.000.000 ευρώ. Υπογραφώ. Και τι θες να κάνω? Τι θα κάνεις, Αλέξανδρε? Θα δουλέψεις, αγόρι μου, θα δουλέψεις σκληρά. Και όταν λέμε σκληρά, εννοούμε κάτεργο. Θα το σκεφτόμουν. Ωραία. Άκουσε λοιπόν πώς θα γίνει. Θα βγεις ένα βραδάκι έξω, θα πιείς τα ποτά σου, θα μεθύσεις, θα σε πιάσουν οι μπάτσοι να οδηγείς μεθυσμένος και πάνω στο μεθύσι σου θα ομολογήσεις ότι έκανες 5 φόνους. Είναι πολλά τα λεφτά. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ναι ή όχι? Και αν κάτι πάει στραβά, αν δω στα 50, στα 60, τότε τι να τα κάνω? Κάτι δεν θα σκεφτείς να κάνεις. Σε πολυμήχανος εσύ. Έλα, τώρα που γυρίζει, λέγε. Δεν το πιστεύω αυτό που θα σου πω. Αλλά όχι. Μου κάνεις πλάκα έτσι? Κάνεις πλάκα? Δεν μπορώ εκεί μέσα. Θα τρελαθώ στη φυλακή. Τι θα κάνεις έξω? Δουλειές του ποδαριού για ένα 500 άρικο. Κάτι θα πρέπει να κάνω. Μια φόντισε.
Αλλά εκεί μέσα δεν μπαίνω. Μάλιστα, τότε σηκωφύγει από εδώ μέσα. Γιατί το επίδομα κομμένο. Ξαφανίσου, δεις ξανά στα μάτια. Γιατί εμείς τα ευκολτσίνα που άκουσα. Να σου πω τα νέα. Ποια νέα? Οι κοπέλες στο προαύριο μόνο για σένα μιλάνε. Τι λένε δηλαδή? Θέλουν να σε γνωρίσουν. Έχει γίνει θρύλος. Είσαι η τύπησα που σκότωσε 5 καθάρματα. Θα τις απογοητεύσω, μάλλον. Μην το κάνεις. Δεν είναι όλες τόσο καλές κοπέλες σαν εσένα. Δεν με νοιάζει τι είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να βγω στο πρόβλημα. Και τι θα κάνεις? Θα είσαι συνέχεια στο κελί. Δεν μου είναι άγνωστο αυτό. Ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει κλεισμένη σε ένα υπόγειο. Ναι, το ξέρω. Η Ήβη δεν πείραξε κανέναν. Το ξέρω! Το ξέρω, γι' αυτό είμαι τόσο αναστατωμένη. Μπάτσε τούτο ο κατσά. Έχει κανένα γιον και θέλει εκδίκηση? Δεν ξέρω. Δεν μάθαμε κάτι. Ξέρεις, ποια παίρνω από το μυαλό μου. Και είναι η κοπέλα που επαρίστανε την Ήβη, θυμάσαι τι. Λαλή. Δεν ξέρω, εξαφανίστηκε μου τότε. Και για να κάνει ό,τι έκαμε σε εμά, δεν θα ήταν στα καλά τη, άρα είναι ικανή για τα πάντα. Ναι, τώρα που το λαλείς. Νικόλα μου, να σου γνωρίσω τον Άγγελο. Ο Άγγελος Γεωργιάδης είναι ο καινούριος μάνατζερ της εταιρείας μας. Ξέρω. Είπε μου ο παπάς το τηλέφωνο για τον κύριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω, Νικόλα. Νικόλα. Να πάω πάνω να δω τη Στέλλα και τα μωρά. Και όταν ο κύριος Γεωργιάδης φύγει, μιλούμε. Φαντάζεσαι τι θα του είπε ο Βίκτορας? Μην ανησυχείς, δεν τον παρεξηγώ. Σε καλύτερα? Το θέμα της Ήβης εννοώ. Όχι, αλλά ξέρω να δω. Έχουμε άλλη υπόθεση τώρα. Την Ήβη του πορτρέτου. Θα διαβάσω όλα τα βιογραφικά από το ληψιαρχείο. Και εγώ, αλλά τίποτα ακόμα. Τι κάνουμε λάθος? Μπορεί να μην είναι Κύπρια. Μπορεί να είναι Ελλαδίτσα. Μπορεί να είναι υποχωριστικό, μπορεί να είναι ψευδόνυμο. Ψευδόνυμο, Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι καμιά της δίχτας. Όλα είναι πιθανά. Με σκοτώνει αυτή η αναμονή. Έλα, πριγκίπισσα. Συνήθως ο γαμπρός περιμένει την Ήφη, αλλά με τη δικιά μας την οικογένεια δεν θα μπορούσε να γίνει κανονικά. Ναι, τέτοια της λες και θα το πάρει πάνω της. Αγαπητέ μου, περίμενες τόσο καιρό, λίγο ακόμα. Νάτος, ήρθε. Καλόφωνα και ασάργησε. Όχι ακόμα, όχι ακόμα, παρακαλώ. Περάστε. Ναι, άργησε. Καλώς ορίσατε. Καλό όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ να μαρτυρήσουν ότι εγώ ο Πάνος Μπόγδανος. Να μαρτυρήσουν ότι εγώ η Στέλλα Δραγούμη. Δέχομαι εσένα τον Πάνο Μπόγδανο. Δέχομαι εσένα τη Στέλλα Δραγούμη.
Ως νόμιμο σύζυγό μου. Ως νόμιμο σύζυγό μου. Για να αγαπώ και να μοιράζομαι. Από τη μέρα αυτή. Στιγμές καλές και καλές. Πώς και σε άφησα να μπεις, έχει τελειώσει το επισκεπτήριο. Οι κανόνες αλλάζουν με λίγο χρήμα. Έμαθες τι μου ζητήσα να κάνω. Το άκουσα. Τι λες γι' αυτό. Έχει σημασία. Ναι. Το τι θέλεις εσύ μετράει. Θέλω τη γνώμη σου. Μου λένε να κοιτάξω μόνο την ελευθερία μου. Εσύ τι λες. Η ελευθερία είναι στο μυαλό. Κανείς δεν μπορεί να σε φυλακίσει αν δεν το θέλεις. Ελεύθερος είναι αυτός που ζει χωρίς ψέματα. Και δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Γιατί κανένας δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Στην ουσία, ελεύθερος είναι αυτός που δεν φοβάται το θάνατο. Εσύ, το φοβάσαι? Όχι. Τότε ξέρεις πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Και δεν χρειάζεται να ρωτήσεις και να ακούσεις κανένα. Παιδιά μου, να ζήσετε συγκεκριμένοι. Ευχαριστούμε, μπαμπά μου. Να ζήσετε. Και όπως άκουσες, οφείλεις να την αγαπάς και να την προσέχεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που έγινε εδώ σήμερα. Ξέρω ότι η οικογένειά μας περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου. Δεν χρειάζεται αγάπη να την κρύψει τη χαρά σου. Δεν χρειάζεται. Μια φορά εξάλλου πατρεύεται κανένα. Λοιπόν, να σας πω και το κλασικό. Βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Φύγαμε. Τι σας περίμενα τόσο γρήγορα, κύριε Σαντορινέ? Ήθελα να μάθω αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με το πορτρέτο. Δυστυχώς, οι έρευνες μας είναι άκαρπες. Όσο δεν προχωράνε οι έρευνες, η Ήβη παραμένει στη φυλακή. Μα μπορεί το ένα θέμα να μην συνδέεται με το άλλο. Θέλω να πω, η γυναίκα του πορτρέτου μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τις δολοφονίες που διέπραξε η μικρή. Η μικρή δεν έκανε καμία δολοφονία. Το ξέρουμε και οι δύο. Τα στοιχεία λένε άλλα. Τέλος πάντων, διαφωνούμε, αλλά θα αποδειχτεί ποιος έχει δίκιο. Πρέπει να βρείτε τη γυναίκα του πορτρέτου άμεσα. Με ποιο τρόπο? Βρήκαμε όλες τις γυναίκες με το ίδιο όνομα και καμία δεν είναι αυτή που ψάχνουμε. Μα γιατί δεν βάζετε τη φωτογραφία σε μια εφημερίδα? Κάποιος θα τη δει, κάποιος μπορεί να έχει να μας πει κάτι. Καλή ιδέα. Γιατί όχι? Σας υπόσχομαι θα το κάνω. Ίσως βρεθεί κάποιος να μας βοηθήσει. Ναι. Νικόλα μου. Παπά. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς το να καλωθέ. Να σε δω. Τι κατάσταση, τι χάλι είναι αυτό. Αν εκλέσει του χύπησε, μαζέψου λίγα τώρα, σε παρακαλώ. Συμπέλα, έλα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Τι κάνουμε, ναι. Χάλια. Χάλια. Μόνοι.
Εγνώρισα τον. Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε? Όπως μου τον παρουσίασες. Άρχισε τις κολακίες και τα κλειψίματα. Ήταν το σέρι μου εν τούτο δώκα. Μπράβο, ρε αγόρι. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Νικόλα μου. Άκουσε με τώρα λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρέπει να γυρίσεις. Σε χρειάζομαι. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσεις τις βλακίες με τα θέατρα, τις υποκριτικές και τα... Παπά. Σαν... Είδε, εσύ ζητήσαμε το τούτο. Ζήτα μου ό,τι άλλο θέλεις εκτός που τούτο. Παιδί μου, έχω κουραστεί, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Ποιος δεν αφήσει εδώ πέρα. Ποιος θα διευθύνει αυτή την εταιρεία, η Στέλλα και ο Πάνος? Ο Πάνος γιατί? Ο Πάνος. Δεν στάω, αυτά είναι. Ο Πάνος παντρεύτηκε σήμερα με τη Στέλλα. Πολιτικό γάμο, σε στενό κύκλο. Είναι ακόμα κρυφό, οπότε δεν το λες τη μάνα σου. Ωραία. Αφού έχεις γαμπρό, ας αναλάβει και... Ώστε έχεις την τιμή να γνωρίσεις το διάδοχο που λέγεται Νικόλας. Δυστυχώς. Μην ανησυχείς, σου είπα. Είναι γατάκι. Τα γατάκια είναι έξυπνα και έχουν πολύ καλή όσφρηση. Τι εννοείς? Δεν με συμπάθησε καθόλου. Και κατά κρίμα πιστεύω ότι δεν πρόκειται να τον πάρω με το μέρος μου. Εσύ, που τους πουλάς και τους αγοράζεις όλους. Είναι ευαίσθητη ψυχή, καλλιτέχνης και μαχητής του φωτός. Τουλάχιστον έτσι νομίζει. Τότε θα ξέρεις πώς να την χειριστείς. Δεν πρόκειται να με συμμαθήσει ποτέ. Θα μείνει πολύ? Ελπίζω πως όχι. Είναι ψυχολόγητος και επικίνδυνος παράγοντας. Δεν θα ήθελα εκπλήξεις. Το πολύ πολύ, αν μας δυσκολέψει, μπορούμε να τον βγάλουμε από τη μέση. Αν χρειαστεί, θα το κάνω. Σε φτάνει. Μα πού μπορεί να είναι, τι μπορεί να κάνει που να είναι πιο σημαντικό από το γάμο μας? Άντρες ρε Στέλλα, καταλαβαίνω από εδώ τα πράγματα. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει, μα τι μπορεί να κάνει, Θεέ μου, γιατί μου το κάνει τούτο? Thank you.
Μπορείς να σταματήσεις να γυρίζεις γύρω-γύρω. Με ζάλισες. Σκέφτομαι. Ωραία, πες το να τελειώνουμε. Σκέφτομαι αυτά που μου είπες. Ότι έχω ένα μωρό και ότι δεν μπορώ να μείνω εδώ ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Ωραία. Κατάλαβες το αυτονόητο. Πρέπει να βγω. Να μ' ακούς. Θα φωνάξω το δεσμοφύλακα. Θα του πω ότι πρέπει να μιλήσω με την αστυνόμο. Είσαι έτοιμη? Ναι, είμαι έτοιμη. Να πω το μεγαλύτερο ψέμα της ζωής μου. Ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα. Καλή επιτυχία. Δεσμοφύλακα! Μ' ακούτε! Θέλω να μιλήσω στην αστυνόμο που είχε αναλάβει την υπόθεσή μου. Πρέπει να ενημερώσουμε τον Βίκτορα για την Ελπίδα. Ναι, αλλά Αντώνη, αν είναι να τους πούμε κάτι, θα πρέπει να τους τα πούμε όλα. Ότι ήμουν εκεί. Ότι βοήθησα. Όλα. Είχε άλλη επιλογή? Να μαζεύω τα μπογαλάκια μου κατευθείαν για τη στενή. Μπορεί να βρουν αποτυπώματά μου. Κάπου, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην πρόσεξα κάτι. Μάλλον δεν ήταν καλή ιδέα να παντρευτείς τώρα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Η Στέλλα δεν θα άντυχε να ξαναναβληθεί ο γάμος. Και τώρα θα με επισκέφτεται στη φυλακή εμένα και την Ήβη. Που έμπλεξε το κοριτσάκι. Λοιπόν. Λοιπόν, ομολογώ. Ομολογείς τι πράγμα, Ήβη? Τους φόνους, εγώ τους έκανα. Ναι, εσύ τους έκανες. Ναι, εγώ. Και τους πέντε? Όλους εκτός από το ταξιτζί. Οπότε θέλω να αλλάξω την ομολογία μου. Μεταξύ μας, Ήβη, λες αλήθεια ή αποφάσισες να το παίξεις τρελή? Έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Εσύ θες μια ομολογία και εγώ σου τη δίνω. Ωραία. Φρόντισε να μου τα πεις πιστικά, όπως έγινα. Μα, γύρισες? Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα πάρει τόσο. Ποιο? Άντρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που της έκανες παρέα. Τι να σου πω, ρε Πάρμα, τι να σου πω. Μπορείς τώρα να μας αφήσεις λίγο μόνος? Με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, φούλα, υπομονή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πού ήσουν, ρε Πάνο? Έτυχε πάλι στον Αντώνη και έπρεπε να είμαι μαζί του. Με τον Αντώνη παντρεύτηκες? Ή με μένα? Πρώτη νύχτα του γάμου που θα την περνούσαμε μαζί. Κι εγώ την πέρασα εδώ με την Άντρια. Αγάπη μου, ξέρεις ότι ο Αντώνης περνά δύσκολα τώρα. Με την Άννα. Αλλά τέλος πάντων, ας μην πούμε άλλα, γιατί είναι θέμα δικό του. Σήμερα βρήκε. Τώρα όμως είμαι εδώ. Και θα περάσουμε όλη τη νύχτα μαζί. Θέλεις να μείνουμε εδώ ή να πάμε στο ξενοδοχείο? Φίλησέ με. Και μη μιλάς. Δεν μπορώ. Είσαι έτοιμη να αρχίσουμε? Είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ήβη, ομολογείς ότι εσύ έκανες και τους τέσσερις φόνους? Ναι. Γιατί τους σκότωσες? Στην αρχή δεν ήθελα να τους σκοτώσω. Όταν όμως τους έβλεπα, σκεφτόμουν αυτά που έχουν κάνει και αυτά που πρόκειται να κάνουν και θόλωνα. Θόλωνες.
Αντωνή. Εσύ τέτοια ώρα εδώ κάτι συμβαίνει. Έλα, παίρνω, κάθισε, κάθισε. Έλα. Τι έχουμε. Πρέπει να αγαπήσεις το δικηγόρο σου. Γιατί τι έγινε πάλι. Δεν μπορούμε να επικαλυστούμε ψυχική διαταραχή, ακόμα και αν το ήθελε και ήδη. Γιατί. Η ήδη έκανε ένα φόνο. Ο Θεέ μου, όχι. Όχι, 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 όχι. Πώς. Σκότωσε τον οδηγό ταξί που αγνοείται. Ήταν σε άμυνα, της επιτέθηκε, πήγε να τη βιάσει και αυτή τον χτύπησε με μία πέτρα. Αν ήθελες, αυτό που μας έδειξε η Καραμανόλη. Και πώς το ξέρεις, πού είναι τώρα, πού είναι το Τόμας. Πάνω στον πανικό της πήρε τον πάνω. Τον πάνω. Και αυτός τη βοήθησε να το θάψουνε. Να θάψουνε ένα πτώμα, ήδη. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα περιπλέκονται. Αν έχει κάνει ένα φόνο και μάλιστα έχει προσπαθήσει να τον καλύψει. Κάποια στιγμή θα το ανακαλύψουν. Υπάρχει και η μαρτυρία που λέει ότι την είδα να μπαίνει στο ταξί. Λοιπόν, Ήβη, πώς τους σκότωσες. Σημάδεψες κάπου συγκεκριμένα. Πρέπει να μου πεις ακριβώς πώς το έκανες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Ήταν σαν να μην το έκανα εγώ. Σαν να μην το έκανες εσύ. Ναι. Το μυαλό μου θόλωνε. Θυμάμαι το γέλιο τους, αλλά δεν θυμάμαι τη στιγμή που τους πυροβολούσα. Το όπλο σου θα μας το δώσεις. Το πέταξα στη θάλασσα. Πολύ βολικό αυτό. Αλήθεια. Μου θυμίζω ότι έχω κάνει κάτι κακό, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ τι και τρελαινόμουν και έτσι το πέταξα. Και το τελευταίο θύμα. Ήταν ένας ηλικιωμένος. Καθόταν σε ένα παγκάκι. Εγώ ντύθηκα σαν κοριτσάκι και τον πλησίασα. Αυτός αμέσως ήρθε κοντά μου. Ήθελε να με χαϊδέψει. Του είπα να σταματήσει. Αυτός επέμενε. Μου θύμισε τον Κατσιά. Και δίπλα είδα μια σακούλα. Πήρα και τον έπληξα. Στη σακούλα όμως δεν βρέθηκαν αποτυπώματά σου, Ήβη. Ναι, ίσως γιατί φορούσα γάντια. Έκανε κρύο. Εγώ το έκανα. Αυτό το θυμάσαι πιο καθαρά, επειδή ήταν πιο πρόσφατο. Έχω αναλαμπές. Δεν θυμάμαι καλά τι γίνεται. Οι εικόνες έρχονται και φεύγουν, όλα σκοτεινιάζουν. Είναι σαν να μην το έκανα εγώ. Σαν να μην το έκανες εσύ. Και μετά πώς μαθαίνεις ότι πέθανε. Στις ειδήσεις. Άκουγα για ένα φόνο ενός σωματέμπορα, ενός βιαστή και τα συνδύαζα. Εγώ το έκανα. Και τώρα όλα τα βλέπω πάλι μπροστά μου. Δεν είμαι καλά, είμαι άρρωστη. Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, Ήβη. Θα τα πούμε στην ανακρίτρια. Τι δεν μπορείς, Πάνο. Πες μου, τι δεν μπορείς να κάνεις έρωτα με τη γυναίκα που μόλις παντρεύτηκες. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά, είμαι χάλια. Τι? Στέλλα, συμβαίνει κάτι. Δεν σου είπα την αλήθεια. Πάνο, πες μου σε παρακαλώ που ήσουνα. Θυμάσαι κάποια στιγμή που με ρώτησες τι είχαμε θάψει με την Ήβη. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσω. Ωραία, θέλεις να σου πω ή δεν θέλεις? Δεν ξέρω, Πάνο, θέλω. Θάψαμε έναν άνθρωπο.
σκότωσε η Ήβη. Πάνω τι λες. Και τώρα πρέπει να τα μάθει όλα η Ελπίδα. Θες να σου το πω εγώ. Όχι, Αντωνίας. Θα πάω, θα πάω. Μπορώ να είμαι μαζί σου, αν θες. Καημένη Ελπίδα. Και ήθελα να πιστεύει ότι η Ήβη... Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει όλους τους φόνους. Μπορεί να λέει αλήθεια. Το πιστεύεις αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αντώνη, έχω την αίσθηση ότι έτσι και βγει στην επιφάνεια αυτό το πτώμα. Τέλειωσαν όλα. Κανείς δεν πρόκειται να πιστέψει την Ήβη. Κανείς. Ήταν ένας χαμένος άνθρωπος. Ήμουν σίγουρη ότι είχε κάνει πολύ μεγάλο κακό. Του είπα πως αν δεν σταματήσει να κακοποιεί και να εκδίδει γυναίκες, θα το έβρισκε από το Θεό. Ναι, αλλά δεν το βρήκε από το Θεό όμως. Ίσως ο Θεός να μπήκε μέσα μου και να με οδήγησε να κάνω το έργο του. Θα αναγνωριστεί και θα το συνδέσουν με την Ήβη. Άρε πάνω, πώς πήγες και έμπλεξες έτσι. Να έκανα, δεν μπορούσα να την αφήσω έτσι. Έπρεπε να την προστατεύσω, Στέλλα. Και εμένα ποιος θα με προστατεύσει πάνω. Πες μου, ποιος. Γιατί με παντρεύτηκες αφού τα ήξερες όλα αυτά. Ξέρεις γιατί. Γιατί με πίεσες γι' αυτό. Σου είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα γιατί το ρίχνεις όλο πάνω μου. Μου λες ότι αύριο μπορεί να είσαι συνεργός σε ένα φόνο και ότι μπορεί να σε χάσω. Τι θες να κάνω. Θέλω να με βοηθήσεις, αυτό θέλω. Θέλω να είσαι δίπλα μου. Εντάξει, παπά, να τα πούμε αύριο. Τι σου είπε? Ότι η Ήβη άλλαξε την κατάθεσή της. Τι? Έκαμε όπως της είπατε. Έπαιξε το πελί για να βγει. Έκαμε το τελικά. Ναι, αλλά είπε ο παπάς ότι είναι να περάσει αύριο μου ποδά. Γιατί θέλει κάτι να μας πει. Τι να μας πει? Δεν ξέρω. Ένα μάθημα όμως. Έκανα δεχτεί την ομολογία της για να τη διευκολύνω. Αυτή είναι η κατάθεσή της. Νομίζετε ότι αυτό που έκανε είναι το καλύτερο? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Είναι πολύ σκληρό όμως να περάσει όλη τη ζωή της εκεί, εάν δεν είναι ένοχη. Όντως. Μην το συζητάτε. Έκανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει για τον εαυτό της. Καλό κουράγιο και καλή τύχη. Τύχη να δεν την καταλήψει εδώ και καιρό. Πρέπει να μιλήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, η Ήβη Δραγώμη πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή. Ομολόγησε 5 φόνους, τους οποίους έκανε κάτω από καθεστώς μεγάλης ψυχικής σύγχυσης. Το παρελθόν της δικαιολογεί της πράξης της, γι' αυτό και θα ζητήσουμε να κλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, στο οποίο θα έχει την απαραίτητη φροντίδα, αλλά και φαρμακευτική αγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Αναρωτιόμαστε όλοι, τη στιγμή που ο δικηγόρος της επικαλείται σοβαρή ψυχική διαταραχή, πού θα οδηγηθεί αυτό το κορίτσι, στη φυλακή ή στο ψυχιατρικό ίδρυμα? Είναι η δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο ή η προστάτης των κακοποιημένων γυναικών? Αστό, θέλω να ακούσω. Ελπίδα μου, έχω να σου πω κάτι. Που δεν έχει φτάσει ακόμα στις λύσεις. Τι εννοείς? Αυτό το υποκείμενο που αγνοείται ο ταξιτζής βρέθηκε. Τι? Δεν έχει αναγνωριστεί βέβαια ακόμα, αλλά είναι θέμα ωρών, φαντάζομαι, άτε ημερών. Καλά, εσύ πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Με ενημέρωσε ο Αντώνης. Ο Αντώνης πώς? Ήδη ήταν εκεί. Ήταν μαζί μου. Θα εξηγήσω λίγο. Γιατί το έκανες αυτό πάνω, γιατί δεν μίλησες, γιατί δεν είπες κάτι, γιατί δεν ειδοποίησες την αστυνομία, Θεέ! Νόμιζα ότι είχε κάνει και τους άλλους φόνους.
Ηρέμησε, Ελπίδα έκανε το σωστό. Ποιο σωστό, καταλαβαίνεις τι μου λέτε? Καταλαβαίνετε? Η Ήβη πήρε τους φόνους όλους πάνω της άδικα. Τι θέλετε να κάνω, πείτε μου πραγματικά τι θέλετε να κάνω και θα το κάνω. Θέλετε να πω ότι τους έκανα εγώ τους φόνους, θα το κάνω. Πάνω, ηρέμησε. Αν βρέθω να πω τυπώματά μου πάνω στο πτώμα, θα πάρω όλους τους φόνους πάνω μου για να τελειώνουμε. Τι? Θα πω ότι ακολουθούσα την Ήβη και όταν έφευγε, τους σκότωνα εγώ. Και τέλος. Πάνω. Τι εννοείς αυτά που λες? Δεν έχω κάτι να χάσω. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Και το μωρό της Ήβης θα έχει τη μητέρα του. Κάτσε, περίμενε. Δεν παίρνουμε αποφάσεις έτσι. Κάτσε να έρθει ο δικηγόρος να μας πει τι θα κάνουμε, κάτσε. Μα τι περιμένουν, γιατί δεν με βγάζουν? Αν νομίζεις ότι τα πράγματα πάνε σου γρήγορα, ξέχνα το. Πόσο θα πάρει δηλαδή? Τα πράγματα εδώ πάνε με ρυθμούς χελώνας. Λάς. Μα τι άλλο θέλουν? Τους είπα, είμαι τρελή. Δεν ήξερα τι έκανα, δεν θυμάμαι τίποτα. Πρώτα θα σε περάσουν από καμιά δεκαριά ψυχιάτρους και μετά βλέπουμε. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω, θέλω να πάω στο παιδί μου. Αν βιάζεσαι τόσο πολύ, πρέπει να κάνεις κάτι δραστικό. Μόνο έτσι θα σε πάνε στην ψυχιατρική κλινική αμέσως. Σαν τι? Απόπειρα. Κότσια μου κάνεις. Δεν ήταν καλή αυτή η εξέλιξη. Τη θέλαμε στη φυλακή, όχι στο τρελοκομείο. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να πάει σε κανένα τρελοκομείο. Στη φυλακή θα καταλήξει. Το ελπίζω. Αλλιώς θα θέλουμε και την υπογραφή της. Η παγίδα έχει στηθεί πάρα πολύ καλά. Τίποτα δεν θα μας τα χαλάσει. Αν βγει σε 2-3 χρόνια... Έχει κάνει φόνο. Και θα αποδειχθεί. Πώς? Βρέθηκε το πτώμα. Το κανόνισες ήδη? Με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Σύντομα θα μάθουν όλοι ότι δεν είναι τρελή. Σκότωσε. Και το έχει κρύψει. Ήσουν εκεί. Περνούσα με το αυτοκίνητο. Προσπάθησε να κρυφτεί. Όταν πήγα ήταν ακόμη ζωντανός. Απλώς τον αποτέλειωσα. Στη μικρή δεν έχει σκοτώσει κανένα. Είναι αθώα. Πιο αθώα από όσο και η ίδια πιστεύει. Ο Νικόλας σήμερα. Τώρα είμαι Κύπρο. Ναι. Να έρθω σύντομα, ελπίζω. Ρε φίλε, θέλω μια χάρη. Όχι κάτι το σημαντικό. Θέλω να μου έβρεις ότι μπορείς το όνομα Άγγελος Γεωργιάδης. Περίπου στα 45. Σπουδές, χώρος κατοικίας, οικογενική εγκατάσταση, ό,τι μπορείς. Ναι, μείνεις και Λονδίνο. Έτσι μου είπε δηλαδή. 10-15 χρόνια πριν. Όχι, δεν τίποτε, το απλώς μπήκε μες στο σπίτι μου και νομίζω εξαπάτε με μάνα μου, τίποτε άλλο. Ναι. Πόσο πλήωρα. Οκ, ρε φίλε. Κι ας μέσω πιο σύντομα μπορείς, ναι. Καλά, ρε. Έγινε, άντε. Πάει. Δηλαδή, τώρα μου λέτε ότι βρέθηκε το πτώμα του ταξιτζή
Και τον σκότωσε ήδη. Βρισκόμενη σε άμυνα. Εγώ αυτό γιατί δεν το ήξερα. Γιατί δεν το ξέραμε ούτε εμείς, Κωστή. Λυπάμαι, αλλά με αυτά τα δεδομένα ψυχική διαταραχή δεν υπάρχει. Άδικα, άδικα, πήρε τόσους φόνους πάνω της, άδικα. Ήσυχα. Μια στιγμή, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο. Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Η Ήβη πιάστηκε σαν το ποντίκι στη φάκα. Καλά, δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε την ομολογία της. Όχι, καλύτερα να μην παίζουμε με τη φωτιά. Ας περιμένουμε λίγο. Σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε κάτι. Σας παρακαλώ, πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή υπεράσπισής της. Μόλις έδωσε τη νέα της ομολογία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη. Νομίζω πως μόνο μία λύση υπάρχει. Να κάνω αυτό που είπαμε. Θα πάρω όλους τους φόνους πάνω. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να παίζετε με τη δικαιοσύνη, κάνετε μεγάλο λάθος. Θα το κάνω. Και δεν θα με σταματήσει κανένας. Τι ακριβώς θα κάνεις πάνω? Μπορώ να μάθω κι εγώ.